Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 30ης ημέρας του Νοέμβρη, τελευταία του μηνού. Όσοι βγάζετε καρτούλες για τα λεωφορεία, θα υπάρχουν ανοιχτά εκδοτήρια και το Σαββατοκυριακό για τον ΟΑΣΤ, για να γνωρίζετε. Εμείς εδώ οι κατόχοι διαρκείας, εκδοτήρια στο κέντρο. Πρωινές ώρες, κυρίως στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί το βασικό. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι και ονοματεπωνυμάκι για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση για ένα αντίτυπο του βιβλίου «Μια εποχή στο τσιμέντο». Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σαν σήμερα, μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Το 1925 ο δικτάτορας τότε Θεόδωρος Πάγκαλος απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες άνω των 30 πόντων από το έδαφος όταν βγαίνουν έξω. Κατόπιν λίγη διαταγή του Προέδρου της Κυβερνήσεως καταρτίζεται και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Προσέγγισης Αστυνομικής Διάταξης, διείς απαγορεύονται εκοντέ φούστε των γυναικών. Το κατώτατο άκρον της φούστας δέουν να απέχει από το εδάφους 30 εκατοστά του μέτρου. Εις των περιορισμών τούτων υπάγονται άπασε γυναίκε από το 12ου έτους και άνω. Επαραβάτηδες θα παραπέμπονται εις το επαυτόφορο πτεσματοδικείων. Συνυπεύθυνοι θα είναι και οι γονείς αυτών. Η εφαρμογή θα αρχίσει από τις 15 Δεκεμβρίου και ο αστικός μύθος εκείνης εποχής λέει ότι ο δικτάκτορας Θεόδωρος Πάγκαλος προέβη στη συγκεκριμένη κίνηση δια να ηρεμήσει, λέει, τη σύζυγό του, η οποία έγινε έξαλλη όταν επισκεπτόμενη το γραφείο του στρατηγού είδε μια νεαρή κοπέλα να κυκλοφορεί με κοντή φούστα. Και όταν λέμε κοντή, εννοούμε ότι ήταν στο ύψος του γονάτου εκείνη την εποχή. Αυτό το μέτρο, φυσικά, κυρίες και κύριοι, με την πάλη του λαού πέρασε να χρηστεία, διότι οι γυναίκες αντιστάθηκαν και οι κοντές φούστες καθιερώθηκαν και ομορφαίνουν τις ζωές των ανθρώπων. Καλημέρα στη Γραμμουλά. Καλημέρα. Καλησπέρα από παγωμένο Μαϊάμι. Ω, καλώς το να. Τι γίνεται, τι κάνουμε παιδές, καλημέρα. Έχουμε αργία να φανταστώ. Α, δεν έχει αργία σήμερα, αλλά δεν έδωσα στίγμα τη Δευτέρα, λέω, μετά την αγωνιστική. Ξέρεις, είναι πολύ οι ακροατές που παίρνουν για τα αθλητικά και εγώ είμαι πιο lifestyle, οπότε λέω, κάτσε τώρα, μην τους τη χαλάσω. Έτσι. Τι γίνεται, πώς τα ανάλυσες καθόλου το... Είσαι μαζί με τον Στέφανο σήμερα, τώρα λίγο συντονιστικά. Τι να αναλύσουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, Chelsea ήταν, τι να συγκρίνουμε τώρα. Έκανε και ο φίλος σου, ο φίλος όλων μας, ο Χατσερίδης τα δικά του. Ο Μπάμπης ο Βατμανίδης τα είχε πει και δεν τον ακούγανε για τον Χατσερίδη, να τα λέμε και αυτά. Το πρώτο μάτς. Τον είχαμε δει. Με την ποια είχε γονιστεί, με την Βασιλεία, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Εδώ στην Τούμπα, πότε είχε παίξει ο Πάμπης, το πρώτο ευρωπαϊκό. Ούτε καν φιλικά είχε παίξει εκείνη την εποχή, ναι. Ναι. Mm. Πάντως δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στα χρονικά, πόσες φορές έχει γίνει με τριπλή ισοβαθμία να περάσει ομάδα με τέσσερις ήττες στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να είναι εντάξει, τώρα πρέπει να ανατρέξουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το βρει το συγκεκριμένο στατιστικό. Ίσως να το βγάλει και η UEFA. Αλλά είναι σπάνια περίπτωση και είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Όχι μόνο με δύο νίκες, με 6 βαθμούς και 4 ήττες, αλλά με δύο νίκες επί μία ομάδα μόνο. Αυτό θα είναι το ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ναι, είναι όλες οι ομάδες στην ίδια, ναι, στην... είναι όλες οι ομάδες στην ίδια μοίρα. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ, έχει άστρο φέτος. Πολύ άστρο. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, ρε παιδιά, προσπαθεί τόσο καιρό να αποκλειστεί, εντός εισαγωγικών. Και δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν του κάθεται με τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα το τι θα κάνει η Τσέλσι μέσα στην Ουγγαρία. Και η Βίντι έδειξε ότι δεν είναι. Δηλαδή, να μπορεί κανείς, ας πούμε, πόσο πάω κατάφερε και έχασε δύο παιχνίδια από αυτήν την ομάδα. Νομίζω ότι απλά ήταν θέμα συντονισμού στο πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει, μπορεί να το λέμε και έτσι, αλλά εντάξει, η Ευρώπη είναι πάντα Ευρώπη. Και πόσο μάλλον να δείξουν οι παίχτες σε άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ την αξία τους για να ανεβεί και η ποδοσφαιρική τους αξία και για κάποια μεταγραφή. Και ειδικά κάτι παίκτες είναι... τύπου Ζαμπάλι, Μιός, που είναι πιτσιρίκια, να μπορούν να εξελιχθούν παραπάνω. Αν είναι να πας μόνο για πρωτάθλημα τώρα αυτό, και αφήσεις την Ευρώπη, μετά οι βαθμοί δεν μαζεύεις βαθμούς. Αν περάσεις, αν γίνεις πρωταθλητής φέτος που θα γίνεις, μετά πρέπει να πέσεις μάλλον με καμιά Μπάγερ, φαντάσου. Για Μπάγερ πας τώρα, τη Ρτήρια της Γερμανίας, στα προκριματικά, για όμιλο. Θα δώσεις δηλαδή για όμιλο ακριβώς, με δηλαδή, κάποια Μπάγερ τώρα και να γίνει. Το μάτς.
Είναι αμαρτία ρε εσύ τώρα, κατάλαβες. Έτσι είναι και θα είναι δύσκολο του χρόνου. Γιατί εντάξει, είναι καλό το να προχωράς και στην Ευρώπη για να έχεις μεγάλες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Δηλαδή η Chelsea φέτος ήταν αρκετά μεγάλο σχολείο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα όταν λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι εντάξει μωρέ, η Ευρώπη δεν μας ενδιαφέρει, εστιάζουμε στο πρωτάθλημα και ταυτόχρονα οι ίδιοι είναι που μνημονεύουν τις ελάχιστες επιτυχίες που έχει το κλαμπ τους. Ξέρω εγώ, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, λέει η Άρσεναλ, ακόμα μνημονεύουν το 97 η Άρσεναλ. Λένε είναι η Αριανή, η Ατλέτικο, νεότερα, παλιότερα λέγανε την Περούτζια και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που η Ευρώπη σου προσδίδει κύρος και είναι μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη. Ναι. Και μπορεί να φτιάξει και φιλάθλο. Αν θε να πα για φέτο, είναι ευκαιρία να παίξει Champions League και μετά κερδίσει με καμιά Bayern, με καμιά Real Sociedad και κάτι τέτοια. Άρα τι δεν σε νοιάζει η Ευρώπη. Είναι λίγο αμφίσιμο όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς, δηλαδή είναι όπως το λέει ο Στέφανος. Δηλαδή θα βρεθούμε σε χαμηλότερο γκρουπ, θα είμαστε πάλι στους αδύναμους. Δηλαδή και στον τρίτο προκριματικό κατευθείαν να είσαι, ακόμη και στα playoff θα σου έλεγα. Ένα μεγαθύριο. Ένα μέσα έξω να παίξει. Τελείωσε, έχει τελειώσει. Με κάτι τέτοιο θα παίξει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, μάλλον να δούμε. Μακάρι να προκριθεί ο Πάγκο, να έχουμε δουλίτσα εδώ στα ράδια, να έχουμε να λέμε να... Βγάλε τώρα εσύ τη τρίτη της Γερμανίας, τη τέταρτη της Ισπανίας ή την τέταρτη πέμπτη της Αγγλίας. Πιάσου τα αυγό και κούρευτο. Βέβαια για τον αποκλεισμό του Πάγκ, για τον αποκλεισμό του Πάγκ μπορώ να πω ότι ευθύνομαι εγώ, θα το δηλώσω. Διότι φέτος παίξαμε δύο φορές πέμπτη απέναντι στον Πάγκ. Τον καταργέμαι, τον καταργέμαι. Ναι, ότι μας έκοβε πελατεία. Θα περάσω πάω. Οπότε να κάτσει στο σπιτάκι του, ας πούμε, να κάνουμε κανένα live, να πάρουμε κανένα ψωμάκι. Καταλαβες, έτσι. Όταν λες παγωμένο Μαϊάμι. Ναι, όταν λες παγωμένο Μαϊάμι, τι εννοείς, πόσο. Τρεις μέρες τώρα έχει κάνει τέτοιο κρύο. Ναι. Παιδιά, έφυγα με μπουφάν, κασκόλ στη δουλειά το πρωί. Σοβαρά. Στη δουλειά. Είχε εκεί μας καταντήσανε. Ναι, μην παρεξενεύεις, Στέφανε. Στη δουλειά, λες. Είναι τέτοιος που με κάνεις και γελάω στη δουλειά. Στη δουλειά. Μάλιστα. Είναι τελικά η Πινελόπη. Είχε 7 με 8 βαθμούς, μιλάμε για πάρα πολύ κρύο. Για Μαϊάμι, είχε χιονίσει πάρα πολύ στα βόρεια. Ναι, ναι, ναι. Είχε χιονίσει στα βόρεια, North, South Carolina, Ατλάντα και πιο βόρεια και έχει κατέβει το κρύο προς τα κάτω. Πολύ κρύο. Σα δεν τρέπονται. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε, σε χαιρετούμε. Έγινε, παιδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα είμαστε Πέμπτη εκεί, Πέμπτη προς Παρασκευή. Πέμπτη προς Παρασκευή, ναι. Μάλιστα, ναι, εντάξει, έχεις ακόμα, δεν σε χάλασε. Τα λέμε. Ναι, αλίμονο, βέβαια. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε, καλημέρα. Την καλησπέρα μου από το χιονισμένο Τσουράρο. Ω, καλώς το να, μεγάλο το Ρόντο, μεγάλο μάτς, τα ξημερώματα. Ναι, βεβαίως. Πριν από λίγο γύρισα από το γήπεδο, τα περαστικά μας τον κύριο Ζαγόρα. Toronto Raptors, Golden State Warriors 131-128 στην παράταση. Μετά από παράταση ο Kawhi Leonard έκανε τρελό παιχνίδι. Απέδειξε σε όλους ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης της λίγκας αυτή. Έτσι. Πέφτει φέτος οι Golden State Warriors, πέφτουν κατηγορία. Τι γίνεται, δεν θα πάρουν καμιά νίκη. Δυστυχώς είναι κλειστή η λίγκα, δεν μπορεί να πέφτουν κατηγορία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλιώς διοίκηση πρωτοδικίου τώρα στο Warrior. Κανονικά σε εφετία θα περέχαμε για μείον 3 και τα λοιπά. Σήμερα ακόμα γιορτάζει ο Ηρακλής εδώ πέρα. Βεβαίως. Να πούμε χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας ομάδα. 110 χρόνια Ηρακλής, χθες υπήρχε και η γιορτή στο λιμάνι, παίξανε και οι mate, παίξανε τα φλαράκια μας. Άλλα 900 αγώνες, οι mate παίξανε σοβαρά τώρα. Ναι, είχε εκδήλωση στο λιμάνι, ναι, κανονικά. Γι' αυτό είσαι Ηρακλής ρε φίλε, γιατί παίζουν οι mate έτσι. Ναι. Η ΜΕΤ είναι τρομερή πάντα. Ναι, εννοείται. Ο ντράμερ μας γονίζεται εκεί πέρα, οπότε ναι, εφοδιάζουμε. Εφοδιάζουμε τον κόσμο. Θα ήθελα να πω ένα τραγουδάκι. Μα, πολύ ωραία. Πρόεδρο. Το έχει εκτελέσει, είναι πρώτη εκτέλεση Γιάννης Πάριος, το έχει εκτελέσει με τρομερή επιτυχία ένας πρώην πρόεδρος της ομάδος. Οχ, μη λες αυτά. Και θα ήθελα να το αφαιρώσω σε σένα, Μπάμπη. Παρακαλώ. Είμαι πολύ χαρούμενος και όλος αυτιά. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και απ' το νου μου να σε σβήσει. Ποιος το βάθος της ψυχής μου ξέφυγε να το δείξει να σ' αγγίξει. Είναι και η ώρα στο Τορόντο. Πώς πένα.
να πάω που μετά από σένα τι δυνατά την αγαπησώ. Δώστο, δώστο. Μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον. Μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος. Ποιος να σύγει. Εντάξει. Σαρά. Συγκλονιστική, συγκλονιστική. Ήταν μια ερμηνεία, ήταν μια ερμηνεία πολύ διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Κατάλαβα το λιγμό και τον τριγμό που είχε μέσα η φωνή σου. Σας αγαπάμε. Και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας προσφέρει ο φίλος μας ο Ηρακλειδέας από το Τορόντο. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, Νατός. Καλώς το να. Καλημέρα, Λάνια. Τι γίνεται. Σαλάνι. Ο κύριος από το Τορόντο θέλει κούρτισμα. Πάει σαν για τα παλιά. Να μην πω αντικείμενα. Μ' αρέσει γραμμόφωνα. Έτσι, σαν το voice και εσύ. Γραμμόφωνα, είχε, είχε κάποια τονικά λαθάκια που λένε. Ε? Ναι. Ναι. Μάλλον θέλει άλλαγμα η Βελόνα. Εντάξει, λίγο οι στροφές, αλλά δεν πειράζει. Αρέσει, καλώς. Σημασία έχει το πάθος, το πάθος και το συναίσθημα το οποίο μπορεί να σε βγάλει. Που πατώ το πόδι μου. Αυτό είναι. Και ρίξω τη ματιά μου. Γυρνά. Πάπα. Μεγάλος δώρος γίνεται γύρω από το όνομά μου. Σ' όποια γυναίκα τα ρίξα, δεν έχω βγει χαμένος. Αυτό είναι τραγουδί. Εντάξει, δεν μπάμπι μου, μπράβο. Μας έκανε σήμερα, μας έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη. Προσκυνάμε. Δεν χειροκροτάμε. Μα ναι. Αυτό στο διοικητή του τραγούδησες, πήρες άδεια με αυτό. Στο διοικητή. Τι έκπληξη ήταν αυτή άραγε. Τι έγινε τώρα. Ναι. Πού χτυπήσε. Πού είσαι. Πέσαν τα τέτοια. Πού είσαι. Όχι. Δρέπει τους καρπούς της μεγάλης του εμφάνισης. Μπάμπη μου, ξαναπάρε τηλέφωνο, ξαναρίξε ένα τραγουδάκι. Δεν το περιμέναμε. Μεγάλη ρελάνς από, το, από τον Αράο και πολύ ωραία τοποθέτηση. Τοποθέτηση. Μάλιστα. 2-31-0-2-87-3-8 κυρίες και κύριοι. Στο λόγο επειδή έχει ταλέντο βεβαίως. Βεβαίως γιατί είναι και Παρασκευούλα. Μας πάρει και ο Δημήτρης από τη Βέρεια να μας τραγουδήσει. Είμαι 100% σίγουρος σιγά σιγά. Γιατί φαίνεται ότι ο καθένας ξεδιπλώνει το ταλέντο του και το παλμαρέ του εδώ. Στην εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ. Αν θέλετε, γράφετε και το ονοματεπώνυμά σας και διεκδικείτε ένα αντίτυπο του βιβλίου του Ισοβίτη, του φίλου του Πάγκ, μια εποχή στο τσιμέντο και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας θέλει, εντάξει. Πολύ ωραία κατατοπιστική άποψη. Καλημέρα. Έλα, τι. Έλα, έπεσε. Δεν σε έκοψα. Έπεσες μόνος σου. Έπεσες. Αποκλείεται. Ναι, ναι. Συγκλονίστηκε και η γραμμή εσύ από. Έχουμε... Ναι. Βρε, έπεσε τώρα. Συγκλονίστηκε η γραμμή από το Εύρος. Χτες πήγαμε στους Ελβετούς εκεί πέρα. Ναι. Είχαμε συνεδρίαση. Mm-hmm. Συνταξιούχοι, έγινα με βίδες. Τι εννοείς, τι βίδες. Εδώ στα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα που είναι, μπήκανε μέσα σε ένα μαγαζί τώρα και με λέει το διευθυντής, ήταν και αυτός εκεί πέρα, με λέει, Έλληνες λέει κλέψαν λέει το τέλος. Καλά έκαναν του λέω. Δεν έχουμε λεφτά, τι να κάνουμε. Ποιον κλέψανε, ποιον κλέψανε. Τα... Τέτοια, τα κινητά, από σε ένα μαγαζί μέσα μπήκανε. Ναι. Μόνο κινητά καμιά 40.000, ξέρω πώς έλεγε εκεί πέρα. Εντάξει, μια χαρά, ναι. Σε τρία λεφτά τα ξαφάνισαν. Και ήταν Έλληνες αυτοί. Με έρχανε με δούληψη. Το λέω, οι Έλληνες κλέψαν εδώ στην Ελβετία, αλλά και στην Ελλάδα, λέω. Κλέψανε, παντού. Έκαναν νοθεία, λέω. Ναι. Και πολύ παλιά λέω, το 2004, τότε με, το, με την Ολυμπιάδα λέω. Λέει γιατί, γιατί δεν τα ξέρεις λέω, δεν τα άμαθες λέω. Του βάλαμε βραχιολάκι λέω και τον κουπάνε στη κέφη για αυτός ο Ελβετός ήταν λέω. Ω μαν έγινα μυρί. Βίδες. Τους έκανε. Και ανένας δεν μιλούσε μετά. Έτσι. Δεν άκουσε για το τραπεζί του Ελβετό. Πώς δεν άκουσα. Με όπλα και με τέτοια και σουπισκούπις και... Καλά τους τα είπες. Τους δες τέτοια που λες. Ναι. Αλλάζουν συζήτηση. Αχα, ναι. Έτσι. Δεν τους αρέσει. Όχι. Κατάλαβες εχθές. Ναι. Δεν ήταν λέει μετά λέει. Ήταν λέει.
Οι Έλληνες λέει, σιγά κλέβουν λέει. Δε, πού κλέβουνε ρε, ποιος έκλεψε, ξέρει κανένα Έλληνα να έκλεψε ποτέ? Όλα μας τα κλέβουνε. Ναι, εμείς κλέβουμε, αλλά τα λεφτά λέω τα έχουν όλοι στην Ιβυτία, του λέω κι εγώ. Έτσι, για σας κλέβουμε πες, για να έχετε δουλίτσα, για να έχετε ψωμάκι. Εσείς δεν θα τρώτε τα λεφτά λέω. Εμείς ξέρουμε να τα φάμε. Αυτά που λέτε. Τι έγινε, πώς ήρθε να μας πεις τραγουδάκι, με συγκίνησες. Εγώ άμα, εμείς θα κάνουμε, άμα, εγώ τώρα κοίταξε, τον Ιανουάριο θα ξέρω πότε θα έρθω ακριβώς, τέτοιο, τώρα μπορεί να έχω λίγο πρόβλημα με τον ταξιτζή, γιατί αυτός με σιδρόκαστρο αεροδρόμιο είναι 95 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Έρχεται, με παίρνει, αλλά επειδή σπάει μετά, μια ώρα, μια μισή ώρα, πάει κάτι άτομα, δύο άτομα που δίνουν αίμα. Ναι. Τους αλλάζουν αίμα ξωτικά. Ναι, μοκάθαρση, ναι. Είναι μοκάθαρση μάλλον, κάτι πρέπει να βγάλουν. Και είναι βιαστικός τώρα, άμα δες. Θα σε βρούμε εμείς. Εδώ θα πάρει κάποιος φίλος ταξιτζής από τις ΣΕΡΣ και θα δηλώσει την διαθεσιμότητα. Όχι διαθέσιμότητα, θα δηλώσει παρόν ότι είναι. Εγώ δεν παίρνω όποιον και να είναι ταξιτζής. Άμα είναι εδώ φίλος εκπομπής, θα τον πάρεις. Γνωριστείτε. Να πιείτε ένα τσίπουρο. Έτσι. Σιδροκαστενός είναι. Να έρχομαι να σε παίρνω εγώ. Να στείλουμε κανένα δικό μας. Θα βγάλω εσύ δίπλωμα. Αμάξιο, θα βγάλω, να. Θα εγώ ρε να συμπάρω, ρε, δεν σημαίνω. Να, κίνητρο. Εποχή, ρε, εποχή, δεν έχεις ούτε δίπλωμα. Κίνητρο. Θα σου λέω εγώ ρε να συμπάρω. Θα γκαρέψω άλλον. Να σε έδινα το δικό μου, ρε. Έτσι. Εγώ το έχω παραδώσει, να σε έδινα το δικό μου. Μάλιστα. Έγινε. Πέρλα, αμάβρε. Έγινε. Τέλος, σε χαιρετούμε. Θα τα κανονίσουμε αυτά. Έτσι. Αλλά θα κοιτάξει να φύγει. Και η κούλα, ε. Οπα, γραμμάρικα. Έτσι, θα σε φέρω. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαό, τσαό. Θα φτιάξουμε τον ετήσιο χώρο του λόγου, επειδή κυρίες και κύριοι, στο Σιδηρόκαστρο, που αλλού. Κανονικά. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμουδάκο μας. Δεν έπαιζε μόνο ο ΠΑΟΚ χθες, έπαιζε όλη η Ευρώπη στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Τι τάξη? Τα αποτελέσματα της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας. Σπάρτακ Μόσχας Ραπίτ βγαίνει σε 1-2. Αστάνα Δυναμό Κιέβου 0-1. Άντερλεχτ Σπάρτακ Τνάβα 0-0. Φενέρμπαχτσε Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ Λιψία 1-0. Ρόζομπορκ Σέλτικ 0-1. Μπορντό Σλάβια Πράγας 2-0. Μπέτις Ολυμπιακός Πειραιός 1-0. Πάτε Μπορισόβ Μολ Βίντι 2-0. Μπάγκερ Λεβερκούζον Λούντο Γκόρετς 1-1. Μίλαν Ντούντελατζ 5-2. Καραμπάκ Σπόρτικ 1-6. Ζυρίχη ΑΕΚ Λάρνακας 1-2. Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης Κοπεχάγη 1-0. Βόρσκλα Πολτάβα Άρσεναλ 0-3. Άντραχ Φραγκφούρτης Μαρσέικ 4-0. Πω, τι τώρα ήταν αυτό. Τσέλσι ΠΑΟΚ 4-0. Να είδατε και η Μαρσέικ τρώει 4 και χωρίς να παίζει με 10. Σταντάρ Λιέγκ Σεβίλη 1-0. Σάρσμπουργκ Μπεσίκτας 2-3. Ρέιτζερς Βιγιαρεάλ 0-0. Μάλμε Γκέκ 2-2. Γιαμπλόνετς Ρεν 0-1. Και Απόλλωνε Μεσού Λάτσιο 2-0. Όλα τα συνολικά αποτελέσματα στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα παιχταράδες των FM. Καλώς τον να. Γεια σου. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θέλω μπάμπι μου κλείσιμο ώρας, τώρα που θα κάνεις το διάλειμμα σου, αφιερωμένο στον Πασοκοτερμίτη, τον Ερωτιάρη από Ζαγοραίο. Ναι. Και τον διατάζω μέσω του Στέφανου τώρα. Βάζω μέσω του Στέφανου, τον βάζω και μέσω. Ναι. Τον διατάζω την επόμενη μισάωρο να βγει. Μάλιστα. Θέλω να βγει, το διατάζω, γιατί αλλιώς θα δηλώσει. Πού είναι εσύ, καμιά πασοκοφυλακή μπήκε μέσα, πού βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή? Κάνει κάτι, εξαφανίζεται για κάνα 3-4 ημέρες και εμφανίζεται μετά πάλι, ρε, για 2-3 συνεχόμενες. Ρε Στέφανε, μήπως ήταν στο κύκλο Μαρικάρδο? Γιατί πολλά δαχτυλίδια εδώ και στη Μαρικάρδο. Σωστό. Πρέπει να ξέπλυνετε τις χρυσές λεκάνες. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε δηλαδή. Στέφανε, σε παρακαλώ, και μπάμπη, ψάξε το, έχετε ευθύνη. Έχετε ευθύνη. Ψάξε το αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ ανοιχτό που κάμισε τα δυο πάνω τα κουμπιά και αλυσιδικά γυρνούσε. Ρε Στέφανε, τα πρόσεξες αυτά, έξυπνος είσαι τώρα. Εγώ τα είδα εγώ αυτά.
Και μήπως πάει φυλακή με Πασουμάκι Γούνινο μαζί με τον Ριχάρδο. Ξέρεις, ο Ριχάρδος με Πασουμάκι Γούνινο θα πει. Εγώ νομίζω ότι ο Ριχάρδος τον πήρε για δοκιμαστή για τα φαγητά, μην του δηλητηριάσουν εκεί μέσα. Εχθές τον είδατε στη φωτογραφία με τον Μπουρνούζη Σαολίν. Σαολίν, σαν να φορούσε Σαολίν, ρε. Που ήταν τέτοιο. Ωραίος. Μια χαρά. Δάσκαλο Σαολίν έσκασε χθες. Λοιπόν. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ντερπρένερ. Αυτή. Γι' αυτό στην Κωνσταντινούπολη τα ξενοδοχεία έχουν χρυσό πόμολα. Από εκεί έγινε. Αμπράβο. Αυτοί δεν αφήσαν ούτε βρίσκει κοιλιών αν έχει βρίσκει χρυσέ αυτή. Δεν αφήσαν τίποτα. Έχουν σκίσει τα κορμιά, ρε παιδί. Τι κόλπα. Τι κόλπα. Αλλιώναν όλα. Λοιπόν, Μπάμπη μου, ερωτιάρι θέλω. Έτσι έχω έτοιμο στο βάζο και όλα και τώρα για να σε αποχαιρετήσω, δε. Έτσι, για σένα. Αφιερωμένο. Έγινε, Μπάμπη μου. Φιλιά. Τσαο. Καλημερίζουμε το φίλο μα στο Στράτο από το πάλε ποτέ παγωμένο Τρόντχαϊμ, το οποίο έχει περισσότερους βαθμούς από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Στους 7 στο Τροντχάιμ, η Θεσσαλονίκη στους 6. Κανονικότα, ο ερωτιάρης, του Σπύρου Ζαγοραίου, αφιερωμένο στον Μιχάλη Φωτιάδη, του οποίου η τύχη αγνοείται και στα ερωτικά πεπραγμένα. Θα πάμε να οδηγηθούμε έτσι στο διαλυματάκι μας, κυρίες και κύριοι, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγου Επειδή. Εδώ συντονισμένοι, με μια στροφούλα επιστρέφουμε δυναμική και μάχημη. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη δεύτερη ώρα του Λόγου Επειδή, στο Λίπερο 107,4, στο Παρασκευιάτικο ενισχυμένο Λόγο Επειδή. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. 287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι. Αποστολή στο 54526 και ονοματεπωνυμάκι για όσους επιθυμούν να μπουν στην κληροσούλα για ένα αντίτυπο του βιβλίου «Μία εποχή στο τσιμέντο», το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στα public εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Τσιμισκή, και Λόγο Επειδή στα ιντερνέτια, και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βρίσκονται σε δύσκολη θέση από τη στιγμή που κυρίως ο ΠΑΟΚ δεν έχει την τύχη στα πόδια του. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα του αγώνα Βίντι Chelsea την τελευταία αγωνιστική, να κερδίσει η Chelsea και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει φυσικά την Πάτε με οποιοδήποτε σκορ και να περάσει στην επόμενη φάση. Αντίθετα, τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ναι, μεν βρίσκονται στα πόδια των ποδοσφαιριστών του, αλλά ο Ολυμπιακός καλείται να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά την Μίλαν, την οποία υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα του Λιμανιού ιτήθηκε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, τι σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει τη Μίλαν με 2 γκολ διαφορά, αλλά συγκεκριμένα 2 αποτελέσματα, είτε με 2-0 είτε με 3-1, για να περάσει στην επόμενη φάση. Αν χάσει με 4-2 ή 5-3 και ούτω καθεξής, το εισιτήριο θα καταλήξει σε ιταλικά χέρια, και αυτό γιατί με το 4-2 η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους μάτς θα είναι ισοπαλή 5-5, με σκορ 5-3 θα είναι 6-6, οπότε θα υπολογιστεί το τέταρτο κριτήριο που θα είναι τα εκτός έδρας γκολ, και εκεί το αβαντάζ το έχουν οι Μιλανέζοι, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα για τον Ολυμπιακό είναι ιδιαιτέρως δύσκολο. Είναι σαν να παίζει και ο Ολυμπιακός ένα νοκάουτ παιχνίδι και καλείται να ανατρέψει ένα εις βάρος του αποτέλεσμα, μια εις βάρος του ήττα στην παρούσα φάση. Το θέμα με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ότι όσο και να προσπαθεί να αποκλειστεί, δεν τα καταφέρνει, οπότε με τον ένα τον άλλο τρόπο μπορεί και να περάσει στην επόμενη φάση. Χθες στο Λονδίνο δώσανε δυναμικό παρόν, εισήθησαν να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις οι φίλοι της ομάδας. Ήταν καμιά 3.000 χωρίς εισιτήριο. Ξέρω περίπτωση ανθρώπου ο οποίος πήγε, δεν μπήκε και έπαιξε και στοίχημα 50 ευρώ το διπλό του ΠΑΟΚ, γιατί αισθάνθηκε έτσι το κάλεσμα της μοίρας, ένα κάρμα ότι θα βγάλω την εκδρομή μου και όλα τα έξοδά μου, θα ανταμυθώ παίζοντας τον ΠΑΟΚ διπλό. Τον έδινε χθες νομίζω 11, οπότε 50, ότι θα πάρω ένα 500. Ουδέποτε ήρθε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με το βαρύ 4-0 από την Τσέλσι, και έτσι πως ήταν τα πράγματα. Νομίζω το μεγαλύτερο ξενέρωμα ήταν το ότι δεν μπόρεσε ο όποιος και να δει το μάτς, ακόμα και οι αντίπαλοι οπαδοί, να κάνουν την καζούρα τους, γιατί δεν επιδέχεται κριτική στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σου λέει ο άλλος ότι παίζαμε 10 από το 5, ό,τι και να πεις, όσα και να φάμε,
ήταν άμεσο επόμενο και είναι της μέρας μας γραφτό. Ούτε και οι ίδιοι φίλοι του ΠΑΟΚ που μπορεί να περιμέναν στη γωνία για να κράξουν ενδεχομένως, σου λέει ρε παιδί μου ότι με 11 παίκτες μια τεσσάρα θα είχε πολύ διαφορετική προσέγγιση το μάτς, θα είχε γκρίνιες, θα είχε κριτικές, θα είχε δεν έβαλε σε εκείνο, δεν έβαλε στον άλλον. Ερωτήθηκε και ο Λουτσέσκου γιατί δεν έβαλε τον Βαρέλα, ιδίως στην περίπτωση όπου η ομάδα μένει χωρίς center back και η Chelsea αρχίζει και σφυροκοπεί την άμυνα του δικεφάλου. Τον κράτησε λέει για να τον προστατεύσει εν ώψη του επόμενου αγώνα με την Λαμία, καθότι ο Βαρέλα είχε ένα χτύπημα, είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι στην Τούμπα το προηγούμενο Σάββατο. Με ποιον έπαιζε ο ΠΑΟΚ? Με την Ξάνθη έπαιζε. Οπότε σου λέει για μας είναι πιο σπουδαίο το μάτς της Δευτέρας με την Λαμία παρά αυτό με την Τσέλσι, από τη στιγμή που θα πάμε να κερδίσουμε την Πάντε Μπορισόφ σε 15 περίπου 14 μέρες στο γήπεδο της Τούμπας, στις 13 του Δεκέμβρη το συγκεκριμένο παιχνίδι, να ξέρουμε να μην κανονίσουμε κανένα live-άκι εκείνη την ημέρα. Παρ' όλα αυτά εμείς επιστρέφουμε στην κανονική ροή των πραγμάτων. Έχουμε και πρωτάθλημα Super League αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Δευτέρα στην Λαμία, όπως και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης με τον Πανετολικό, λόγω επειδή δύο ομάδες είχαν τα εκτός έδρας κιόλας παιχνίδια και τα ταξίδια στην Ευρώπη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλά είμαστε εσύ? Καλά μωρέ. Πήρα να κάνω στοιχηματική προσέγγιση του μάτς. Ξανού μάτς απ' όλα. Του ΠΑΟΚ. Α, μία μέρα μετά. Στοιχηματική προσέγγιση. Ναι, στοιχηματική προσέγγιση αφού έχουν γίνει τα παιχνίδια, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μόνο εμείς εδώ. Και πάλι μπορούμε να το δώσουμε και λάθος το αποτέλεσμα. Όχι, να σου πω τι έπαιξε. Ναι, να μου πεις τι έπαιξε. Λοιπόν, παίζω γκολ τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, ωραίος. Σε καλή απόδοση, ναι. Και γύρω στο 2,5 τον ΠΑΟΚ. Γκολ και τον ΠΑΟΚ. Γκολ και τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τα πιάσε και τα δύο. Τα πιάσε και τα δύο. Πολύ φυσιολογικό, ναι. Πάω στον κουβά εκεί. Ωραίος. Μόλις βγαίνει ο Χατζαρίδης. Έχουμε μιλήσει το Χατζαρίδη εκεί στο στούντιο κιόλας. Ναι. Έτσι τα έχουμε πει. Λέω δεν παίζει. Μπαίνω στο ημίχρονο. Μπας και δίνει καλό ποσοστό για να πάρω τα λεφτά μου πίσω. Ναι, τι να πάρεις. Ναι. Τι να πάρω. Και βλέπω να φάει ο ΠΑΟΚ under 4,5 γκολ. Γύρω στο 1,75. Μάλιστα. Και το ρίχνεις και εκεί. Τα ρίχνω όλα τα λεφτά μου. Μπράβο. Μπαλαδόφατσα. Στοιχηματόφατσα. Στο να φάμε κάτω από 5 γκολ. Α, κάτω under είπες. Αν νομίζω over. Under 4,5. Α, μάλιστα. Ωραία. Ωραίος. Σιγά. Έκατσε και έντα. Μια χαρά. Σιγά. Και τελικά έτσι πήγαμε και ταμείο. Α, είδες με μεγάλη παουκάρα. Πόσο το έδινε το under 5, under 4,5. 1,75. Στο live. Ναι. Μετά την κόκκινη κάρτα. Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Ναι. Λίγο το έδινε, παραπάνω πρέπει να δώσει. Τόσο το βρήκα εγώ. Ναι, εντάξει, καλά το έκανες και το έπαιξες όμως. Αφού φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ θα φάει και άλλα γκολ. Ναι. Φαίνεται. Θα φάει και άλλα γκολ, αλλά δεν πίστευα ότι σε καμία περίπτωση θα μας κάνουν και fair play πίσω στο τέλος. Κάνανε λες, έκανε η Chelsea fair play στον ΠΑΟΚ. Όχι. Αφού έβαλε Γουίλιαν, έβαλε Μωράτα, έβαλε. Έκανε αλλαγές. Όχι, δεν μας έκανε καθόλου fair play. Ο προπονητής τους ήταν συνέχεια εκεί, όρθιες μπλοκάκια το ένα το άλλο. Δεν νομίζω να κάνει η Chelsea fair play. Όσο εγώ το πίστευα εκεί την ώρα. Εντάξει, δοκάρια αυτά, ευκαιρίες συνεχόμενες, τέτοια, ό,τι μπορούσε έβαζε. Ναι, τουλάχιστον θα αποφύγουμε τον δεσυρμό του. Ο Πασχαλάκης ήταν καλός, έσωσε για κανένα 2-3. Ναι. Ναι, θα μπορούσαν τα πράγματα και πολύ χειρότερα έτσι πως είναι τα πράγματα. Άλλη, μια χαρά. Εγώ δεν είδα κανένα να. Πασχαλάκης θα βγει όλα από την κλειστή του γωνία, όπως έτσι. Ναι, μάλιστα. Λέω, οπότε λες, έχει ευθύνες δηλαδή τώρα βρίσκεις. Δεν βρίσκω ευθύνες, μωρέ. Εντάξει, έτσι μια σύνοψη του μάτσου που κάνω. Εντάξει, τώρα αυτά γίνονται μια στα εκατό. Τώρα και τώρα εγώ σε κλειστή γωνία αυτό. Δεν φορήσει ο γκολ ήταν, εντάξει. Του Σιρού βάζει ένα γκολ να πούμε που. Δεν το ξαναβάλει. Έτσι. Όπως και του Μωράτα η κεφαλιά ανάμεσα στους δύο, τι κάρφος εκεί που ξυστά από τα δοκάρια. Όρθιος το έφαγε ο Πασχαλάκης. Και οποιοδήποτε τερματοφύλακα σε το τρίο όρθιος αυτό. Εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά όταν χάσει όλο σου στέλνει. Εντάξει. Ίσως και να βόλεψε τον ΠΑΟΚ με μια λογική το αριθμητικό του μειονέκτημα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία κριτική ας πούμε, για το αγωνιστικό. Οπότε η ομάδα έχει μια σχετική ηρεμία.
Δηλαδή, άμα ήταν τώρα ένα 2-3-0. Μόνο το Χατσαρίδη βρίζανε. Αυτό, να, υπάρχει εξυλαστήριο. Μπήκα λίγο στο Facebook, ναι. Λίγο το Χατσαρίδη βρίζανε. Υπάρχει εξυλαστήριο θύμα, υπάρχει απόδοση των αιτιών. Ας πούμε, ο Μάτος χθες ήταν πάρα πολύ κακός. Μέχρι και το Σαβίδι, το γιο του Σαβίδι, κάνανε τάκι στο Instagram για να. Γιατί βρίζανε το Χατσαρίδη. Τι εννοεί το, κάναν τάκι τι, να τα δει, πρόεδρε, γιατί δεν τα βλέπει. Επισήμαση. Ναι, για ποιο λόγο, για να δει ας πούμε, τα αρνητικά σχόλια ή τι λένε για τον παίχτη μας. Για τα αρνητικά σχόλια για το Χατσαρίδη. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, εγώ το λυπήθηκα λίγο, στεναχωρέθηκα χθες. Πήγε να παίξει μια φορά και αυτός να δείξει λίγο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή ακούς τι ακούς και μπαίνεις μέσα και τα κάνεις μαντάρα και ξέρεις ότι είναι από το τελευταίο σου παιχνίδι ουσιαστικά. Μια ολόκληρη ομάδα να παίξει κάπως τέλος πάντων. Και σου χαλάει όλο το πλάνο στο 7. Είναι λίγο ψιλοκαβαρής, κακός. Είναι και άτυχος ο άνθρωπος. Ήταν και άτυχος. Αυτό, άμα είναι. Δεν είναι ο Χατσαρίδης εδώ μεταξύ. Φταίει ο Μάτος που έκανε την πάσα. Έτσι, έτσι. Πολύ κακή πάσα. Ναι, εννοείται. Και ο Βαρέλα να ήταν, αλλά ο Βαρέλα ίσως να μην τον έκανε τέτοιο τάκλιν. Ναι. Ας πούμε, να τον, ο Βαρέλα και ο Κρέσπο θα το έσωσε, ρε παιδί μου. Θα την προλάβαινε. Ήταν ένα 10-20 πόντους πιο γρήγορος θα ήταν, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όπως και να είναι. Δεν μπορεί να είναι γρήγορος καταρχήν. Ναι, εντάξει. Θα τα έτρωγε ο ΠΑΟΚ χθες. Ο Βαρέλα είναι πιο γρήγορος, όντως. Εννοείται ότι είναι πιο γρήγορος. Οποιοδήποτε παίκτη από το Χατσαρίδη είναι δύο φορές πιο γρήγορος. Μέχρι και ο φροντιστής είναι πιο γρήγορος. Εννοείται. Έτσι. Ναι, εντάξει, ο Χατσαρίδη, εγώ έλεγα μπράβο ρε, εσύ να πούμε πρόεδρε που δεν τον πήρε όταν έπαιζε η ΑΕΚ με την. Που το έχασε και ο Μασούτ του τέτ που έχασε. Με κενό τέρμα. Τότε έπαιζε ο Χατσαρίδη στην άλλη στην ρώσικη ομάδα. Από εκεί, στην Ουκρανική, με ποια έπαιζε. Ουκρανικά. Ναι. Λέω μπράβο ρε, ευτυχώς δεν τον πήρε λέω, αυτό το στυλιάρι και πάει τον άλλο χρόνο και τον παίρνει ρε να πούμε. Αν είναι δυνατόν ένα χρόνο μεγαλύτερο. Απίστευτο. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Αυτό ο Χατσαρίδης δεν είναι πάντως πρέπει να φύγει. Δεν. Καλά, είναι το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν κάνει αυτό. Δηλαδή και το καλοκαίρι μας ήταν, μας είχε, στο μάτι του Ρώσου νομίζω, μας είχε κάψει νομίζω. Ναι. Εντάξει, δεν το ζήτησε ο προπονητής του Γιώργη, το τερτύπ ήταν αυτό. Αυτός τον ήθελε, αυτός τον έφερε. Δεν είναι το ζήτησε ο προπονητής. Κατάλαβες, ούτε τεχνικός διευθυντής, ούτε ο προπονητής το ζήτησε αυτό το παίχτη. Ναι. Με τον Στανιό τον ήθελε ο Γιώργης, τον πλήρωσε. Ο γιος του μεγαλομετόχου τον έφερε. Ναι. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Σε καλημερίζουμε, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα σας, κύριε. Καλώς τον. Λοιπόν, καταρχήν. Δεν μ' αρέσει να κάνω κριτική στους προλαλήσαντες, στους συνοπαδούς μου προφανώς. Αλλά έτσι πρέπει, αλλά... γιατί είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Πήρα να πω και το προηγούμενο. Χαίρομαι γι' αυτό. Ναι. Πρώτα απ' όλα ήθελα να στείλω τα χαιρετισμού μου στον Κώστα τον Ταρταρό. Α, βεβαίως. Θα το τα μεταβιβάσουμε. Λοιπόν, να το μεταβιβάσεις, ναι. Εκείνος που ακούει. Ήθελα όμως να πω ότι αυτή ας το πούμε η λέλαπα, αυτή η επιθετικότητα απέναντι σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή και θεωρώ το λιγότερο μπορώ να πω ποταπή και μίζερη. Καταρχήν ο παίκτης δεν έχει παίξει παιχνίδια με την ομάδα πριν ελαχίστον ας πούμε εμφανίσει. Τον κρίναμε εμείς όλοι οι προπονητές της Κερκίδας, οι προπονητές της πεζοδρομίου κυριολεκτικά, γιατί στην Κερκίδα όποιος δείξει ξέρει και λίγο μπάλα. Λοιπόν, κρίνουμε τα πάντα εκ των υστέρων, πάντα με τα γνωστών προφήτες κτλ. Εγώ είδα χθες μια ομάδα η οποία με το Χατσαρίδη μέσα νορμάλη, αν μας κέρδιζε πολύ δύσκολη θέληση. Αυτή την εικόνα είχα εγώ τουλάχιστον. Ναι. Τώρα αν έβλεπα άλλο παιχνίδι εγώ και αυτοί βλέπαν άλλο, εντάξει. Ξαφνικά μένεις με 10 παίκτες από το 7ο λεπτό, ταυτόχρονα καταλαβαίνεις σε μια ομάδα η οποία έχει κοντά στο να δεις ένα μπάτζετ και ξέρεις εσύ ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, γεγονός είναι αυτό. Και ότι δεν είναι οι εποχές της δεκαετίας του 90 ή του 80 που ο Πάπτο περίμενε και τρώγε σίδερα και δεν μας είσαι κανέναν αντίπαλο. Ζούμε μια άλλη εποχή. Όμως έχει ένα άλλο επίπεδο αυτή η ομάδα. Δηλαδή την εμπιστεύομαι περισσότερο ως ομάδα. Και όχι ξέρεις την ψυχή μου να βγάλω και να ματώσω και να κάνω. Τι σα πω κύριε μεγάλε. Ακόμα αν ζείτε εκεί, λυπάμαι, αλλά εκεί μείνετε εκεί όπου είστε. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και πρέπει να δεις επίπεδα και να παίζεις μπάλα. Να έχεις τα κότσια να παίζεις μπάλα. Δυστυχώς δεν έγινε έτσι. Κανείς δεν στέκεται στην πραγματικότητα και πάνω ας πούμε στα φυσιολογικά προβλήματα που δημιούργησε η αποβολή. Σε μια ομάδα η οποία ήξερε που την αντιμετώπιζε και που έπαιζε. Λοιπόν, θα έπρεπε να κερδίσουμε ένα 4 και ένα 2, ένα 3 για να γράφουμε ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ με 10 παίκτες ή με 11 παίκτες. Αυτό που είχε γίνει στην Τότεναμ με 10 ΠΑΟΚ. Ακριβώς,
Όμως, ναι, πολύ χάρηκα, λένε εντάξει, είναι... κόλπο είναι, κόλπο είναι, λέει θα το πάρουμε. Είχε να παίζει με 10 στο Λονδίνο. Μέσα, να το τόνισε το με Μπέιλι και με το Μόντριτς, έτσι. Mm. Και με ποιον άλλο σύντροφο που είχε να τον Μαυρούκο. Το... Και λοιπόν, το... και με 10 παίξε 45 άλλα αυτά. Ναι, ναι. Δεν γίνονται ρε πάντα αυτά. Καλά. Εγώ απλά ήθελα να τους το θυμίσω ότι, γιατί εχθές πήρα σε ένα διπλανό στο ραδιόφωνο και με εξόργησε τόσο πολύ που κατηγόρησε τον προπονητή και την ομάδα. Και του λένε, αδερφέ, γιατί δεν πρέπει να γίνεις προπονητής εσύ. Γιατί δεν αναλαμβάνεις εσύ τον ΠΑΟΚ που 1,5 χρόνο τον έχει, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ που δεν τα έκανε άλλο ελληνική ομάδα. Ποιος θα έχει κάνει, ο πρώτος δεν είναι. Και πέρσι δεν ήταν, πήρε το πρωτάθλημα, το πήρε στα χαρτιά. Ποιος είναι, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Λουτσέσκου. Άκου απάντηση μου έδωσε. Αυτός είναι, και ο τον ΠΑΟΚ ποιος τον προπονεί, εσύ ή ο Λουτσέσκου. Τι εγώ. Ακούς κάποια πάντα και φρικιάζει. Θα έπρεπε να είμαστε, να ζούμε ρεαλιστές και στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι έχουμε ομάδα μέλλοντος κυριολεκτικά. Σαν να έχουμε υπομονή και να μην τα ισοπεδώνουμε και ειδικά τους ποδοσφαιριστές που πουλάνε την φανέλα. Ο Κατζερίνης δεν είναι τόσο άχρηστος όσο θέλουν να τον παρουσιάσουν κάποιοι. Νομίζω ότι στην αρνητική προσέγγιση που υπάρχει για τον Χατζερίδη πέδρασε καταλυτικά η περσινή του εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ. Γιατί εκεί τον είδαν όλοι. Πουθενά άλλου. Τώρα δεν θα κάτσει κανείς να δει, ας πούμε, ρώσικο και. Ποδόσφαιρο. Ας το δούμε στα παιχνίδια που έχουν στους Champions League. Ναι, όπως και να έχει, δεν έχει πατήματα, δεν είναι καλός. Η αλήθεια είναι δεν καλός. Γεγονός ότι δεν πάει, γιατί αν δεν πάρει συνεχόμενα παιχνίδια, 3-4 παιχνίδια, πώς θα πεις τα παιχνίδια. Για να πάρει συνεχόμενα παιχνίδια, φίλε, πρέπει να δείξει και στην προπόνηση κάτι. Είναι αργός. Εντάξει. Ναι, αργός, αλλά σε άλλα παιχνίδια μας έπαιξε στην Ευρώπη που παίξαμε. Όλοι μίλησαν, εγώ τσάκουγα που λέγανε ο Χατζηρίδη ωραίος και τα λοιπά. Ποιος είναι ωραίος, πώς ήταν ωραίος ο Χατζηρίδη, εντάξει ρε παιδί, είμαι αργός ο άνθρωπος, εντάξει, είναι για άλλη δουλειά. Πάντως ο λαός του ΠΑΟΚ αρέσκεται να μισεί κάποιον, ας πούμε, αρέσκεται. Κατά καιρούς βρίσκει έναν. Μπορεί, αλλά δεν θέλει πουθενά ο άνθρωπος για το μάτος, γιατί δεν είναι τίποτα που έκανε μια παλιά η οποία ήταν πάρε βάλε στον μυθιστικό. Το είπαμε, εννοείται, ήταν πολύ κακός. Γιατί δεν στέκονται σε αυτό και στέκονται στο Χατζηρίδη που είναι αργός. Τι θες να κάνει που δεν θέλει να πετάξει. Μάλιστα. Έγινε. Γιατί δεν στέκονται σε αυτό. Θες μου, γιατί δεν στέκονται σε αυτό. Αυτό να τους λες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Πόσο θα ήθελα να είχα και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και τέσσερα και τέσσερα ξεκόλα και τέσσερα. Κόλλης βελόνα. Αυτές οι δύο ομάδες, η ομάδα του Δημοσίου του Πειραιά και η ομάδα του Δημοσίου εδώ της Βορείου Ελλάδος, πώς ταιριάζουν σε όλα ρε. Ταιριάζουν λες Οι Τατιάνες της Ευρώπης. Μάλιστα. Έλεγες εσύ Στέφανε και διπλά. Και διπλό, πού πας ρε Καραμήτρο. Εντάξει, εγώ είπα λόγω δημοσίων σχέσεων. Αυτοί ούτε δημόσιες σχέσεις κάνανε. Τι να κάνουν αυτοί τώρα. Ναι, αλλά θα καθαρίσει έτσι εσύ για τον ΠΑΟΚ τώρα. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα δεις την επόμενη αγωνιστική. Θα πάει. Μακάρι μέσα... να περάσει να γελάμε. Να γελάμε στην Ευρώπη. Ναι, άμα περάσει πώς θα γελάμε. Εγώ θέλω να περάσει όμως. Βράστος εκεί πέρα τους καημένους. Καημένοι τώρα. Γιατί να μην συνεχίσει στην Ευρώπη. Ο Παπατζής, ο Κρύς, πώς ο Κρύς. Ο άλλος έπιασε το στοίχημα, ναι. Ναι, τι το έπαιξε. Αυτό, μπαλαδό φάτσα. Αυτό άμα το βρω, άμα το βρω, αυτό φίλος μου. Θα σε πω εγώ πώς θα πει για πιάνει ο σάκος. Ένας είναι αυτός και ένας ο άλλος, αλλά σεβάστηκα το live του τέτοιου εκεί τη μέρα. Ναι. Ο Άκης είναι, ο Άκης. Τον Αναστάση λες. Τον Αναστάση, ναι. Άλλο παιδί, αυτούς τους δύο τους θέλω εκεί σε ένα live. Θα κάνουμε ένα debate. Θα σου φέρω. Εσύ να φέρεις μεζέδες, Παπατζή. Ναι, ναι. Εσένα λέω, Αριανέ. Ναι. Εμείς οι Αριανοί είμαστε λίρα 100, εγώ δεν έχει. Εγώ πληροφορήθηκα ότι δεν τρως μαγειρίτες και πατσάδες και παϊδάκια και τι να φέρω. Αυτός ο Φιάνος δίπλα τα λέει. Δεν υιοθετώ. Ό,τι και να είναι... Ό,τι και να είναι εσύ, άμα δεν τρως από αυτά, τι να σε φέρω. Δεν υιοθετώ αυτά που λέω. Έτσι. Έλα, τι να σε φέρω, μπρόκολο με ελιές να φας. Τέτοιο μέσα σε τρως. Όχι ρε φίλε, τι... Όταν μου λες δεν τρως παΐδι τώρα, τι... Παΐδι. Πώς δεν τρώω παΐδι ρε πα. Αρνίσιο. Δεν τρώω τέτοια. Αρνίσκα όχι. Άντε τράβα τώρα. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά τώρα. Τι λες ρε βλαχοτήρι ρε που παιδί εσύ τώρα είσαι ο γκόλφος. Βρε μπόχο βρε τσομπανοκαμπόι τώρα. Τι είναι αυτά που λες. Μη λες τέτοια γιατί ξέρω που δουλεύεις. Ναι φάει φυτά με ζάχαρη να σε βάλουμε και κακάο. Έγινε, έλα, αυτό περίμενα τόση ώρα. Τους εμπέληδες του Πεθήμερου. Φιλιά, τσάου, τσάου, τσάου. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα. Αυγό με κακάο. Ναι, χτυπημένο. Αυγό ναι. με κακάο. Χτυπημένο, λοιπόν. Δεν ήταν φιλικό το ΜΑΤ. Φιλικά είναι μόνο με τον Άρη, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και την ΑΕΚ. Αυτά είναι τα φιλικά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και τον Αντρόμητο. Για τον Χατερίδη, τον Λεβέντη. Ναι. Λοιπόν, που όπως θα έλεγε και κάποιος παίχτης μπορεί να τον πάρει για γαμπρό του. πήρα να μιλήσω για τον πιο προηγούμενο. Ας καθίσει να δει τον αγώνα με τον Άρη, δηλαδή ένα παιδάκι 7χρονο. Δεν αντιμετώπιζε και μετά είπαν ότι ήταν ζαλισμένος, ότι είχε χτυπήσει για να δικαιολογήσουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν, παίχτης δεν είναι, ο άνθρωπος απορώ. Δηλαδή και ο Μάτζαρης παίρνει 800 χιλιάρικα, αλλά φαίνεται πήραν κανονικό προπονητή και κατάλαβαν ότι δεν είναι καλαθοσφαιριστής και δεν το χρησιμοποιεί. Ψάχνουν τρόπο να τον στείλουν. Επειδή κάποιος ανέζησε σε χώρες της πρώην της Σοβιετικής Ένωσης και έχει μια τέτοια μια αγάπη, μιλάω για τον προπροηγούμενο που έχει ζήσει, δεν σημαίνει ότι θα παντρευτούμε και το Χατέριντι, ρε παιδιά. Ναι. Αυτά, συγγνώμη που ξαναπήρα. Σε καταλαβαίνω εγώ. Δευτερολογία ούτως ή άλλως. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλώς τον. Είπαμε χτες, αυτά τα μάτια είναι άμα στραβώς από την αρχή. Άμα στραβώς είναι, άστα να πάνε. Εντάξει, τι περίμενε να ισχυάσει να πάει αυτό το μαζί. Εγώ περίμενα με ένα 0-1, 0-1 σκέτο. Αυτό λέω, θα το δώσουν εκεί οι πρόεδροι, θα το παίξουν. Αλλά υπάρχει και άλλη περίπτωση για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε, η τριπλή ισοβαθμία το έχουμε πει. Αλλά το θέμα ήταν ότι κέρδισε η Μπάτε και το ξέρανε αυτό πριν τον αγώνα. Αυτό δεν ποντάραμε, κατάλαβες. Και αυτό ναι, και ξέρεις, να αλαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση. Ναι. Περιμένουμε τις προβλέψεις σας. Καλά, εννοείται, Παρασκευή είναι. Περιμένουμε τις προβλέψεις. Προφητείες. Προφητείες. Όλα τώρα, θα πάνω απ' όλα οι προφητείες της εκπομπής. Και ελπίζω για την ομάδα μου να μην έχουμε κανένα στραβό με την διαιτητήνα που μας βάλαν την Κυριακή. Για πες, διαδώσω το ρεπορτάζ. Μας βάλαν διαιτητήνα μας την Κυριακή. Μάλιστα. Ποια? Τα σμάτα. Ποια? Δεν θυμάμαι το όνομά του. Σοφίλη λέγεται. Τα φίλη κάπως έτσι τη λένε. Ελπίζω να με. Σοφίλη κάπου από τη Λάρισα. Πρώτη φορά μας διευθύνει η γυναίκα διαιτητή. Εντάξει. Ελπίζω να. Ξέρεις τώρα ότι ούτε χ πρέπει να κάνεις έτσι από εδώ και πέρα. Ούτε χ. Εννοείται τώρα είναι 4 μάτς. 4 μέχρι τις γιορτές και μετά βλέπουμε. Να το βλέπουμε δεν έχει. Μέχρι Μάιο, τέλη Μαΐου ούτε χ τώρα για να βγεις. Είπα μετά μπορεί να γίνει ενίσχυση. Είπα δεν ενισχύσουν. 4 μάτς είναι μέχρι τις γιορτές. Ανδρομάχη. Μετά θα γίνει εκαθάρεση. Τσιοφλίκη. Τσιοφλίκη λέγεται. Ναι, άλλα μπράβο. Άλλα μπράβο, γι' αυτό θέλω. Να δούμε. Ελπίζω να είναι. Να μην είναι όπως πείσεις. Είδες με τους άλλους δηλαδή. Για κανένα γεμιστό. Ναι, ναι. Για κανένα γεμιστό να είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είδες τι έκαναν οι άλλοι. Δηλαδή σου φταίει το ότι θα είναι γυναίκα. Διαιτητήνα. Δηλαδή μην είδες με τους άντριδοι πόσο καλά τα πήγες. Πόσο καλά σε παίξανε. Οπότε μάλιστα. Πες στο μεγαλομέτωχο εκεί πέρα το Τον Πάπα. Μαρκολίνο λέγεται. Στη Λάρισα, στον Απόλλο Λάρισα. Καλά το ξέρει καλά. Τον πάρει. Το ξέρει καλά. Εντάξει. Κάστα Σίλβα κλαίει τον νικητή του Μπαρμπάδη σαν τρεις 35 άριδες. Μαρκολίνο. Αυτοί τραβάνε. Αν δεν είχαμε και τον Κλέιτον με τον Περόνι, θα είχαμε όλους τους 4 πόντους μειών. Γιατί ξέρεις τώρα. Ακούς, ξέρεις τώρα εγώ άμα τον πάρω, αυτό. Θα τον βάλω δίπλα στον Ματίγια με το Σιόπι μπροστά του αυτόν τον Μαρκολίνο και θα γίνει. Καλά, αυτή είναι κάτι. Αυτή ήταν από ένα Λάρισα. Γιατί 22 χρονών δεν μπορεί να παίξει με λίγα αυτά. Σφαίρα πάει. Είναι αυτά που λέγατε για τους παίκτες. Δηλαδή σε άλλες ομάδες παίζουν, σε άλλες δεν παίζουν. Ναι. Εντάξει, είναι να σου πάει. Ανάλογα στο κλίμα της ομάδας. Βεβαίως, πολλά μπορούν να. Να, δηλαδή, το τρατάξω παράδειγμα. Θυμάσαι τον Ιαν Ρας που πήγε στη Λίβερπουλ και δεν ακούμπησε. Ναι, σωστά. Στη Γιουβέντους. Στη Γιουβέντους και δεν ακούμπησε. Στη Λίβερπουλ έπαιζε. Στη Λίβερπουλ ήταν. Ναι, ναι, που πήγε στη Γιουβέντους και δεν ακούμπησε. Εντάξει, ναι, κάθε ομάδα. Είναι το κλίμα. Έτσι ακριβώς. Και το σύστημα. Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Γουγιάννη. Τσαο, τσαο, τσαο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμιμη ματάκια αποστολή στο 545-26. Χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Με ονοματεπώνυμο, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή, δηλαδή στο 54526, διεκδικείται ένα αντίτυπο για το βιβλίο Μία Εποχή στο Τσιμέντο, το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα σε 7 η ώρα στα public με εμένα και εμένα μέσα στο πάνελ και τον δημοσιογράφο τον Γιάννη τον Ανδρουλιδάκη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και στο στούντιο παλαιότερα, και τον Πάνο τον Τόλιο, μεγάλο ντράμερ, ντραμάκλα, ξύλινα σπαθιά, γκελάκα.
χαρούλι τώρα, αλλά και μπαλαδόφατσα μεγάλη. Βεβαίως, βεβαίως. Κατά τα άλλα, πάνω στο χθεσινό θέμα συζήτησης που είχαμε για το περιβόητο παιχνίδι της River Plate με την Boca Juniors, φαίνεται ότι θα διεξαχθεί στις 9 του Δεκέμβρη, στις 9.30 ώρα Ελλάδος, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Της Μαδρίτης βρήκανε κάπως την χρυσή τομή οι δύο πλευρές ή τέλος πάντων η διοργανώτρια αρχή. Η Μπόκα, όπως προείπαμε, παλεύει να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Έχει καταφύγει στο ΚΑΣ και δεν θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην River Plate. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι με βάση κιόλας και τα συμβόλαια και το ένα και το άλλο, το παιχνίδι θα διεξαχθεί. Θα το παίξουμε στο χόρτο, τελείωσε. Να δούμε αν θα καταφέρουν. Αλλά το ότι θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, ότι δεν μπορούν τα τσακαλάκια από την Αργεντινή να φτιάξουν ένα κλίμα εφάμιλο. Έχουνε μεγάλες του επαναληπτικού. Είμαστε στεναχωρημένοι βέβαια το ότι δεν ήρθε στην χώρα μας η συγκεκριμένη διοργάνωση. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για αρκετό κόσμο να πάει ένα ταξιδάκι μέχρι και την Μαδρίτη. Πόσο θα έχουν τα εισιτήρια και έχουμε και low cost εταιρείες που πετάνε. Οπότε θα το κοιτάξουν και εμείς προσωπικά 8-9, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο. Θα πρέπει να το δούμε. Έχει μεγάλους συνδέσμους η River και η Μπόκα στην Πορτογαλία. Έχουν. Θα τα γεμίσουν, Θα τα γεμίσουν, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα οδηγηθούμε στην τελευταία μας ανάπαυλα, καθότι προσεγγίσαμε τις 7.30. Εδώ στο λέω, επειδή μείνετε συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε με τις προφητείες για αυτήν την αγωνιστική μέρα. Γιατί με αυτά και με αυτά, με τις παλιοευρώπες, αφήσαμε και αμελήσαμε την πραγματικότητα, το πολύ μεγάλο πρωτάθλημα της Super League. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, με 287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, FM και ενώ μηνυματάκι και όνομα τεπωνυμάκι, αποστολή στο 54526, για όποιον επιθυμεί να μπει στην κληροσούλα για το βιβλίο του Ισοβίτη «Μία εποχή στο τσιμέντο», το οποίο δίνουμε σήμερις. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Χθες εκτός των άλλων είχαμε και παιχνίδια για την Euroliga, μπάσκετ ευρωπαϊκό. Οι υπόλοιπες διοργανώσεις, το Champions League στο οποίο μετέχει ΠΑΟ και ΑΕΚ, δεν διεξάγεται, καθότι έχουμε τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο της Κίνας του 2019. Σήμερα αγωνίζεται η Ελλάδα απέναντι στη Γερμανία. Η Ελλάδα τόσοι άλλως έχει προκριθεί στην επόμενη φάση. Οπότε εντάξει, σχετικά, όχι σχετικά, πλήρως αδιάφορο το παιχνίδι. Στα χθεσινά αποτελέσματα του Champions League, Νταρουσάφαγα Γκραν Κανάρια 71-75, Ζαλγκίρις Κάουνας Μιλάνο 83-78, Μακάμπι Τελαβίβ Μπάγερν 95-71 και Ρεάλ Μαδρίτης Τσέσεκα Μόσχας 88-93. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κίμκι Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα, Ανατολού Εφές Μπασκόνια στις 7.30, Ολυμπιακός Μπούντοσνος στις 9.30 και Μπαρτσελόνα Φερεντμπαχτσέ στις 10. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Φύγε κι άσε με να απομείνω μόνος μου, τη φτωχή καρδιά που σ' αγάπησε πολύ, δώσε μα πονιά τη χαριστική βολή. Πού το αφιερώνεις, πού το αφιερώνεις? Σε όλο τον κόσμο, φίλε με πολύ αγάπη, σε όλο τον κόσμο. Η επόμενη αλλαγή του DJ ποια είναι, ξέρεις, πάμε. Αντιλαλούλε τα βουνά. Όχι. Γιατί θες να φύγεις, που θα πας. Έτσι, χάμος. Αφούσα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα σοβαρά μια ερώτηση. Ναι. Στη φάση που έγινε το τσάφ, πώς το λέμε, παιδί μου, με το Χατζερίδη. Ναι. Τι ποσοστό ευθύνης έχει ο Χατζερίδης και τι ο Μάτος? 50-50. 65-35. Ποιος? Ο Μάτος. 65 ο Μάτος. Ναι, εγώ δίνω στο Μάτος μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης. Γιατί κράζουν τότε όλοι, παιδιά, γιατί όλοι έχουμε παίξει λίγο μπάλα. Γιατί κράζουν τότε όλοι το Χατζερίδη? Βρήκαμε τώρα το Λακάμα να τον κράξουμε. Είναι το εξελαστήριο θύμα στην παρούσα φάση. Ναι. Αν ήταν, ας πούμε, ο Βαρέλα στη θέση, εντάξει, θα μου πεις είναι και το τι έχεις παρουσιάζει. Μπορείς να συγχωρέσεις κάποιον ο οποίος σου έχει δώσει δείγματα, κάποιος ο οποίος δεν έχει βοηθήσει. Εντάξει, στη φάση κρίνουμε, ρε, ναι. Τώρα. Στη φάση εγώ βρίσκω στο Μάτος μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό βρίσκω και εγώ. Γιατί ήταν και συνολικά τον χειρότερο του χθεσινού ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή ο Μάτος είναι ο Μάτος, εντάξει, λογικό είναι να τον βλέπει ο κόσμος με μια μεγαλύτερη συμπάθεια. Λοιπόν, τον Παφούλια θέλουμε, τα χαιρετίζουμε, μετά με τον Παφούλια, είμαι φαν του.
Έτσι, τώρα είναι σε κανένα ξενοδοχείο και αράζει και απολαμβάνει τις... Τι φάση τώρα, μπαινοβγαίνει μέσα, μπαίνει, βγαίνει Άγιο Όρος. Ναι, μπαινοβγαίνει Άγιο Όρος, όταν έρχονται οι πληρωμές και τα επιδόματα, ναι. Τσιμπάει, χτυπάει ξενοδοχεία. Α, χτυπάει επιδοματάκι, έτσι, ωραίος. Ναι, εννοείται. Ο κύριος Μπαινοβγαίνογλου. Ζωάρα. Έχει βρει έτσι, πρέπει να παραδειγματιζόμαστε. Χρειάζονται αυτά, άγχος μηδέν. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε για την πρώτη σου τραγουδιστική απόπειρα σήμερα. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Έτσι, το λόγο επειδή έχεις ταλέντο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, ναι. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Άσο μετά από τα δύο διπλά από Κανιουάρες. Απαγορεύεται να ξεφύγει, όχι δεν πρέπει, απαγορεύεται. Ελέο Δόνη, που είναι ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής, αυτό θα γίνει 1-0, εκεί στον γκολ, να πούμε, στον γκολ θα παιχτεί, στον γκολ. Βέβαια αν δεν υπήρχε ο Δόνης και υπήρχε κάποιος άλλος προπονητής, θα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις, έτσι όπως είναι οι ομάδες με αυτούς τους παίκτες που έχουν. Αλλά τώρα λέω Δόνη που είναι πολύ καλός προπονητής, βέβαια βλέπω ότι και ο Παντελίδης έχει στρώσει τα πράγματα αρκετά από τον προηγούμενο τον Μπούφο. Λοιπόν, οπότε θα κρυθεί στον γκολ νομίζω 1-0 εκεί στο 2-0, 1-0, 2-0. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός του Δόνη που τον οποίον θαυμάζει δεν θα σκοράρει? Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην σκοράρει ο Παναθηναϊκός? Νομίζω μόνο απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν σκοράρε φέτος. Είναι δύσκολο γιατί ο Παντελίδης έχει σοβαρέψει την ομάδα πίσω. Γι' αυτό το βλέπω εκεί πέρα στον goal, στο 1-0 με 2-0 εκεί πέρα μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι και στην καθημερινότητά μας, την σουπερλιαγκή μας προσέγγιση αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, οι εντυπώσεις από εχθές. Είδα και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, τον είδα μέχρι το 2-0. Μετά το 2-0 το παράτησα το μάτς, γιατί ήθελα να δω ένα άλλο που του είχα παίξει στοίχημα. Και εντάξει, δεν είχε και ενδιαφέρον μετά. Εντάξει, 2-0 τώρα μέσα στο τέτοιο εκεί λίγο δύσκολα. Λοιπόν, Ολυμπιακός, παιδιά, μ' άρεσε. Ναι, και εμένα μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε. Έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Άσχετα μου έχασε η Τέσσαλο. Εγώ τον περιμένω, έχασε αρκετές ευκαιρίες, έπαιξε πολύ καλά. Γενικά αγωνιστικά ο Ολυμπιακός φέτος έχει κάτι το διαφορετικό, δηλαδή είναι πιο μεστή ομάδα, επιτίθεται πολύ καλά, έχει πολύ καλό πλάνο επιθετικό, ναι. Για μένα προσωπικά. Βλέπεις ευκαιρίες, κάνει πολλές ευκαιρίες, έχει... άμα βρει και ένα καλό σκόρερ νομίζω ότι θα πάει και ακόμα καλύτερα. Θα πάει να φέρει από Αγγλία, τώρα... από Αγγλία θα φέρει τώρα έναν εκεί από τη City, έναν δεύτερο. Θέλει να πάρει αυτό άμα το βλέπει και πιο νωρίς, άμα το βλέπει και πιο νωρίς... Νομίζω ότι θα μπορούσε να περπατήσει και στην Ευρώπη. Τώρα το να το φέρει για την Ελλάδα, τώρα θα βρίσκω λίγο. Χαζομάρα με τον Ασαριφάρτ που δεν κράτησε. Μόνο. Γιατί να μην το φέρει, αφού διεκδικεί πρωτάθλημα, γιατί να μην δεν το φέρει. Εντάξει. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά. Λόγω η Μπέτης παίζει ανοιχτά και παίζει επιθετικά. Είναι πολύ δυνατή ομάδα η Μπέτης. Πολύ γρήγορη και τεχνική. Φυσικά, δεν είναι τυχαία. Ναι, δεν είναι τυχαία. Τιμώ πάρα πολύ την Μπέτης και στο στοίχημα και γενικά άμα είναι να δω κάποιο μάτς από την Ισπανία την προτιμώ. Μπράβο, εγώ γουστάρω να βλέπω Μπέτης, γουστάρω να βλέπω στυλ Sporting Λισαβόνας, τέτοιες ομάδες. Λοιπόν, ομάδες. Και για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το επίπεδο, έτσι και κάνεις ένα λάθος, 90% θα το πληρώσεις. Σε αυτό το επίπεδο. Έκανε το λάθος ο δεύτερος ο Χατζηρίδης, έτσι. Δεν πιστεύω τώρα να... Περισσότερο να την παίζουν στο Χατζηρίδη και τι έκανε το Παλτό. Χθες να σου πω μια λεπτομέρεια όμως που ο Μάτος τη στέλνει την παλιά πίσω, αλλά τη στέλνει πού? 2 μέτρα αριστερά του, 3 για να ανοίξει το μάτς για να τον ξεμαρκάρει το Χατζηρίδη. Ο Χατζηρίδης δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το σύνορα. Κατάλαβες. Άμα τη δώσει πάνω στον πόδι του Χατζηρίδη, ο αμυντικός έχει 4 μέτρα 5 από τον επιθετικό. Θέλω να τη δεις αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι, εγώ κοίταξε, όταν κάνεις πίσω παλιά ή στο τέρμα ή στο center back και όλα αυτά, ναι. Καταρχάς πρέπει οπωσδήποτε να είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει αντίπαλος γύρω στο μισό μέτρο. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να είναι, αλλιώς δεν τη ρίχνανε. Ναι, να καταλάβεις ότι δεν είναι παράλληλη παλιά, είναι πίσω παλιά, κάθετα γυρίζεις, κάθετα πίσω. Υπάρχει αντίπαλος στο μισό μέτρο από σένα και την κάνεις τη δική σου με την παλιά. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα πάντα προπονητής έπαιζα και τη Μαζόκας και τέλος πάντων να μην τα Απλά πολλοί αναγνωρίζουν ότι χρέος
αν θέλεις, ενός αμυντικού είναι να διορθώνει και τα λάθη. Ναι. Εκεί φαίνεται η ικανότητα. Δηλαδή και μια λάθος μπαλιά να την καταφέρνει να μην την μετουσιώνει σε ευκαιρία της αντιπάλου ομάδος. Οπότε αυτό να γνωρίζουν ότι ο Χατσερίδη δεν είναι σε θέση να αποτρέψει, ναι, και τα λάθη. Ναι, ναι, να σκουπίσει, ας πούμε, πίσω. Θα πω κάτι, ρε Μπάμπη. Ναι. Αυτό το ξέρει και ο Μάτος όταν. Άρα γι' αυτό λέμε ότι είναι περισσότερο του Μάτος λάθος. Άκου μια λεπτομέρεια τώρα. Ο Μάτος έχει συνηθίσει να την γυρνάει πίσω όταν έχει απέναντι έναν μάνταλο. Είχε αυτή τη βολίδα τώρα και σε κλάσμα το δευτερολέπτο την τσίμπησε ο άλλος. Κατάλαβες. Καλά, ρε παιδιά, εγώ τι φαίνεται. Γι' αυτό αυτό και θα κλείσω. Να μην κρατήσω λίγο παραπάνω γραμμή. Δεν πειράζει. Ρε παιδιά, εγώ την Τζέλσι την έχω δει σε αρκετά παιχνίδια. Έτσι, ξέρετε, βλέπω γλυκό ποδόσφαιρο. Εγώ αυτή τη Τζέξη για να πεσάρει τόσο πολύ, ρε παιδιά, δεν την έχω, δεν το βλέπα, δεν ξέρω πώς έγινε σε αυτό το μάτς, δεν το πίστευα να το κάνει. Έβγαινε εκτακτικές ο Σάρι, γι' αυτό είχε τον μπλοκάκι. 55-65 δοκίμασε pressing ψηλά που είχαν 10 παίχτες, γι' αυτό και έχανε τις μπάλες, δοκίμαζε ξανά. Την μοίραζε την μπάλα, την πετούσε ο Σάρι. Πολύ pressing. Πολύ. Ναι, δοκίμαζε επαγγελματική προπόνηση χθες. Εντάξει, αυτό το κάνει και στην Τούμπα. Πίεσε αρκετά η Τσέλσι. Έγινε. Έφταιγε και η φανέλα του ΠΑΟΚ και τα χρώματα είναι του κόνου. Προπονήσεις που βάζουν ένα χρώμα. Ναι. Σαν σεκιουριτάδες, ναι, έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παιχτάρα μου. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Θυμάσαι που πήγα σήμερα και έφαγα τυρόπιτα? Κάτσε. Ναι. Αν θυμάμαι που πήγες σήμερα και έφαγες τυρόπιτα. Σαν σήμερα δηλαδή, τι εννοείς? Όχι, θυμάσαι τη σπράλη που κέρασε τυρόπιτα, ναι, εκεί, το μαγαζί. Ναι. Με ένα 80 ξέρετε πήρα. Τι πήρες? Πήρα μια τυρόπιτα προσφορά, ναι, ένα μπουκαλάκι νερό, ναι, και ένα καφέ εξπρέσο. Και εξπρέσο μαζί. Τι λες? Ζωάρα. Ναι. Μ' αρέσεις. Καλά είμαστε. Με ένα 80 όλα αυτά. Ναι, είναι προσφορά. Προσφορά για σένα ειδικά ή γενικότερα προσφορά? Γενικό, όταν πας πάνω να δει κάτι προσφορές και μπορεί να πάρει με τρία πράγματα με ένα 80. Καταπληκτικά, μια χαρά είσαι. Ζωάρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά, αγόρι μου. Είμαι ακόμη στο ξενοδοχείο, δεν έφυγε για πάνω τελικά. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Κάνει ζωάρα στο ξενοδοχείο. Σήμερα εγκαταλείπεις? Σήμερα φεύγω, ναι. Και πού θα πας? Ουρανούπολη, μάλιστα. Και μπαίνουμε μέσα το Σαββατοκυριακό. Ερωτούσε ένας φίλος ακροατής. Το πρόγραμμά σου ενδιαφερότανε? Ναι. Άμα έχει καράβι αύριο, σίγουρα θα έχει. Δεν θα έχει απαγορευτικό νομίζω. Όχι. Καλά θα είναι. Στο δίνω εγώ από τώρα. Γρηγορίου να πάω. Ορίστε. Δύο μέρες να πάω Γρηγορίου. Εκείνη που έχει το καλό το φαΐ, που μας έλεγες τις προάλλες. Ναι, Δευτέρα να πάω Ιβύρων, Τρίτη να πάω Νέα Σκήτη, Τετάρτη Καρακάλου, μετά Καψοκαλύβια. Ναι, ξέρεις τι θες να βγάλουμε μπλουζάκια σαν τις περιοδίες που κάνουν οι μπάντες? Όχι, ο καφετζή είναι εκεί. Εδώ είναι. Με καφετζή τι έγινε? Έλα αγάπη μου, τι θέλεις? Ε? Άντε θα με πεις τι θες, άντε εδώ είμαι. Σε φωνάζω το σύνορα. Γεια σου φίλε μου. Άντε χωρί. Με τους ωραίους καφέδες. Άρε, τι παπά με πουλάς ρε, παφούλια. Να σου πω κάτι, καφετζή, μ' ακούς? Βεβαίως. Κάθε πρωί 10 η ώρα είναι ο Μάριος και ο Ταρίφας, ο Παπαδόπουλος. Ναι, ο Μάριος, ναι, με τον Ταρίφα. Ο καραφλός ο Μάριος, λες, ο ψηλός. Ναι. Ο ψηλός, πού το είδε το ψηλό? Είναι. Τι ψηλός, μόνο, εντάξει. Θέλει να λέγεται ψηλός, λέγεσαι τώρα. Shooting guard. Τι ήθελα να πω. Έλα μου, ντε. Σήμερα είναι ο Σωτήρης σήμερα. Ναι, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάου, ευχαριστούμε που μας ενημέρωσες για το πρόγραμμα της περιοδίας σου το επόμενο δεκαήμερο. Γεια σου, Πάφη. Στο Άγιο Όρος, για όσους θα βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή, μπορούν να επισκεφτούν στις διάφορες μονές και να συνομιλήσουν με το φίλο μας τον Παφούλια. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του λόγου, επειδή FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για ένα αντίτυπο του βιβλίου του Ισοβίτη, Μία εποχή στο τσιμέντο, το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα σε 7 η ώρα στα public. Σε κανένα 2 λεπτό, 3 λεπτό θα κάνουμε και την κληροσούλα και θα καλημερίσουμε και την γραμμούλα μας. Καλημέρα. 30 δευτερόλεπτα και κλείνω. Ναι.
Ο Πάφη είναι το μεγαλύτερο ορθόδοξο κομμάντο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Έτσι. Το μεγαλύτερο ορθόδοξο κομμάντο. Μπορεί να το φοβηθεί Ισραηλινός να πολεμάει 10 χρόνια, το φοβηθεί τον Πάφη. Γιατί τον είναι και ελάχισε. Ο Μουτζαχεντίν. Θα προσκυνάμε αργότερα τις παντόφλες του. Άμα τις δεις έχει κάτι κρόκς καταπληκτικές. Ξέρεις ότι ο Παφούλιας έχει κάνει καντινιέρι στη Λωρίδα της Γάζας. Άρα είμαι μέσα, ξέρω εγώ. Μπράβο. Είμαι μέσα που σου λέω. Είμαι μέσα, δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο ορθόδοξο κομμάτι είναι που κυκλοφορεί. Κανονικά. Έτσι, κλείνω. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου. Τι γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Πολύ ωραία. Δύσκολη βραδιά η χθεσινή. Μια χαρά ήταν. Αλλά λέω πώς θα φέρει καμιά φορά η τύχη. Όχι ότι. Έχω τις αμφιβολίες μου, δηλαδή δεν είμαι τόσο σίγουρος για μια νίκη με την Πάτα, αλλά πιστεύω ότι... Καλύτερα δεν γινότανε, σου λέω. Καλύτερα δεν γινότανε. Το πρώτο μάτς... Λέω πώς θα φέρνει, φίλε, η τύχη να μπορεί να περάσει από ομίλους μετά από τέτοια χάλια που έκανε. Πέρασες. Και όχι μόνο με την Τζέλσι, γενικότερα. Ναι. Με γενικότερα μιλάω. Ναι. Λέω για την Τζέλσι. Την Τζέλσι, παιδί μου, εντάξει, είναι το φυσιολογικό να χάσεις. Ναι. Όταν είσαι ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Από την άλλη, λες πόσο ψηλό είναι το πόσο ψηλό βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λες αυτή τότε να την έκανε χαζή την Τσέλσι. Ναι. Και πάει εσύ τώρα και σε κάνει χαζό η Τσέλσι. Έτσι είναι αυτά. Εντάξει, είναι και οι νύχτες ταιριάζουν, οι μέρες ταιριάζουν και τα φεγγάρια, αλλά είναι πολλά, δύο επίπεδα πάνω και δύο ταχύτητες πιο πάνω. Φίλε, ναι. Στέφανε, λέω παρακαλώ. Ότι ο Μάτος ήταν 80% το λάθος δικό του. Εντάξει, και 20% ναι. Είναι λάθος η αντίδραση του Χατσερίδη, ναι. Όπου είναι πιο αργή. Δηλαδή δεν περιμένει καν την μπάλα εκεί, την περιμένει στα πόδια του, ευνηδιάζεται που περνάει μπροστά του 2-3 μέτρα η μπάλα. Ναι. Όλες οι απόψεις δεκτές, όπως το βλέπει ο καθένας. Ναι, γιατί για μένα πάντα αυτός που κάνει την πάσα ναι. Οφείλει να διαβάσει εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι. Ναι. Να ξέρει το συμπαίκτη του. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει για μένα που λες ότι... Ο Βαρέλα δεχομένως να λειτουργούσε έτσι. Στο Βαρέλα έτσι θα την έστειλε την μπάλα μάτους, να σου πω την αλήθεια. Ναι ρε φίλε, έτσι, αλλά δεν είχε στο Βαρέλα. Είχε στο Χατσερίδη. Εκεί το θέμα. Ναι, ότι εκεί. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται σε αυτές τις μπάλες να στρίψει το κορμί του ναι. Ξαφνικά ας πούμε και να αναπτύξει ταχύ. Ναι. Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι, ναι. Γι' αυτό δίνω το λάθος στο ναι. Μάτος. Από εκεί και πέρα δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν καλύτερος από την Τούμπα την τέση. Μπορεί να το σκόρ να τον. Να είναι μεγάλο, αλλά νομίζω ότι πιο με καλύτερες αξιώσεις τα 1-2-3 φορές βγήκε μπροστά. Εντάξει, άμα ήταν με 10 θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό ίσως. Να μπορούσε να βγάλει ναι. Καμιά αντεπίθεση, γιατί και η Τσέλσι έπαιζε ανοιχτά. Θα ευνοούσε ας πούμε την κόντρα. Όσες φορές κατάφερες να περάσεις την μπάλα από τη ζώνη πίεσης τους, ναι. Έβγαινες με κάποιες προϋποθέσεις μπροστά. Ναι. Απλά δεν μπορείς να κάνεις τώρα κριτική με 10 παίχτες. Εντάξει, okay. Και οι άλλοι ήταν πολύ πιο χαλαροί, πολύ πιο ασφαλείς. Οπότε δεν υπάρχει προσέγγιση. Όταν είσαι συνεχώς σε πίεση και χάνεις την μπάλα με τρεις πάσες, μπαίνει ο αντίπαλος. Εντάξει, ναι. Προγνωστικά ναι. Δώσετε, παιδιά. Τώρα δεν προλάβαμε. Πλακώσαν όλα τα τηλέφωνα. Όταν δεν θέλουμε τηλέφωνα, έχει τηλέφωνα. Δηλαδή, τι εκπομπή είναι αυτή. Τώρα. Κάντε και μια αναφορά στα υπόλοιπα αθλήματα. Προφητείες. Στα υπόλοιπα, όπως. Εκτός καλαθόσφαιρας. Όπως θα πείτε την αγωνιστική, τα σημαντικότερα παιδιά του μπάσκετ, του βόλεϊ. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Αν το κλείνουμε για να προλάβουμε. Φιλιά. Προφητείες, fast break κανονικότατα, διότι δεν προλάβαμε με τα μπούρου και με τα έτσι και με αυτά. Λοιπόν, αγωνιστικούλα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο στις 5 και 4, Λάρισα Πανιώνιος. Χι μεγάλο 1-1. 1-1 το δίνεις. Λάρισα Πανιώνιος 0-2. Με 1 ευρώ εισιτήριο, Κούγιας. 20 άτομα. Απόλλων Σμύρνης, Ατρόμητος Αθηνών στις 7. 0-2, μπαμ. 0-2, θα δώσουμε 0-1, αλλά θα κερδίσει. Πας για ένα όφι. Από χι μεγάλο. Χι πόσο. 1-1. 1-1, θα το δώσω εγώ. 1-0, ο Πας τον όφι. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. 0-3. 0-3, ο Παράσκος θα κάνει τόσο μεγάλο. 1-1 θα το δώσω το συγκεκριμένο μάτς. Άρης Θεσσαλονίκης το Σάββατο. 2-1 από εδώ στην Παπαναστασίου. Άρης Θεσσαλονίκης Παναθηναϊκός 2-1. Θα το δώσω 1-1 το συγκεκριμένο παιχνίδι. ΑΕΚ Ξάνθη 2-0. ΑΕΚ Ξάνθη 2-0. 1-0 για την ΑΕΚ. Λαμία ΠΑΟΚ 1-3. Λαμία ΠΑΟΚ 1-3.
1-2 θα το δώσω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός Πανετολικός επίσης στη Δευτέρα. Τα 5-0 Ολυμπιακός τον Πανετολικό. Θα το δώσω 0-0. Να η βόμβα της αγωνιστικής, κυρίες και κύριοι. Και έτσι ολοκληρώσαμε τις προφητείες μας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα παραδώσουμε την σκυτάλη στον Κωστή Τσαζαρό, ο οποίος ακολουθεί μέχρι τις 10. Θέλω έναν αριθμό από το 1 στο 4. Τον 4 θα μπορούσε. Το 4, θύρα 4, νικητής του βιβλίου «Μία εποχή στο τσιμέντο» του Ισοβίτη, είναι ο φίλος μας ο Γιάννης Εμμανουηλίδης. Θα το παραλάβει από τον Λίμπερο, θα επικοινωνήσουμε και μαζί του. Μπορεί και ο ίδιος να επικοινωνήσει, αργότερα όταν θα έρθει και η γραμματεία. Εμείς σας αποχαιρετούμε, σας καλημερίζουμε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα πρωί.